Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που ήρθατε μέσα σε, σε αυτόν τον καύσωνα που καταστρέφει τα πάντα. Κοιτάξτε, οι εκλογές, αυτός ο κύκλος των εκλογικών μπαχών, πώς να το πούμε, αναμετρήσεων που άρχισαν με τις Ολλανδικές εκλογές, μετά με τις γαλλικές προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές, με τις εκλογές στην Μεγάλη Βρετανία, τις επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία, τις εκλογές πιθανόν να γίνουν προς το τέλος του χρόνου στην Ιταλία, τις εκλογές που έγιναν στην Αλβανία και μια σειρά άλλα πράγματα, πρέπει να τα δούμε, κατά την άποψή μου, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο εκτός από το γνωστό διεθνές πλαίσιο, ας το ονομάσω έτσι αφαιρετικά, το παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο το οποίο υπάρχει γενικά με τα γνωστά του προβλήματα ή με τα γνωστά του θετικά στοιχεία, δεν κάνω καμία αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, αλλά συγχρόνως πρέπει να το δούμε και με μία ιδιαιτερότητα που εκτός από το παγκοσμιοποιημένο διεθνές πλαίσιο το οποίο υπάρχει, στην Ευρώπη υπάρχει και ένα ιδιαίτερο πλαίσιο, λιγάκι πιο στενό, που σαφέστατα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένης της επικυρίαρχης τάσης, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη Γερμανία σε όλες τις πλευρές του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Δηλαδή, εκτός από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκλογείς, και τα οποία προέρχονται από τη διεθνοποιημένη οικονομία, την παγκοσμιοποίηση κτλ., έπρεπε να αντιμετωπίσουν ή πρέπει να αντιμετωπίσουν και προβλήματα τα οποία γεννιόνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά από το πώς έχει εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σαφή επικυριαρχία της Γερμανίας. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να πω, ότι για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά στις εκλογικές αναμετρήσεις, σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, δεν μας φτάνει μόνο μια πολιτική ανάλυση, μια πολιτική προσέγγιση, αλλά χρειαζόμαστε και προσεγγίσεις κοινωνικές. Παραδείγματος χάρη, ο Μιχάλης κάτι είπε, αλλά βεβαίως δεν το ανέλησε. Ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις, ποιες είναι οι κοινωνικές κατηγορίες, ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που παίζουν κύριο ρόλο αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη στις γαλλικές εκλογές ή στις αγγλικές εκλογές. Όπως ξέρετε, και νομίζω το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει μια νέα κατηγορία, δεν είναι νέα, είναι παλιά κι αυτή, για τους γνωρίζοντες. Έτσι, είναι η κατηγορία που λέγεται νέοι άνθρωποι. Είναι μια κατηγορία νέοι άνθρωποι. Τώρα, το τι είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι και τι σηματοδοτούν αυτή η κατηγορία είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει και μια κοινωνιολογική ανάλυση που τη χρειαζόμαστε. Βεβαίως χρειάζεται μια οικονομική ανάλυση για να καταλάβουμε πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς προχωράει ως περιφερειακή ενοποίηση, ως περιφερειακή ένωση μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας και της διεθνούς οικονομίας. Τι είναι τα υπέρ της και τι είναι τα κατά της, εάν συμμετέχει ή δεν συμμετέχει, αν συμμετέχει θετικά ή συμμετέχει αρνητικά στην διεύρυνση και στη μεγέθυνση του διεθνούς εμπορίου, του διεθνούς ΑΕΠ και πάει λέγοντας, ή αντίθετα αν εξάγει μια τρομακτική ύφεση δημιουργώντας προβλήματα και πάει λέγοντας. Βέβαια, στα οικονομικά μπορούμε να δούμε και μια σειρά άλλα θέματα. Επίσης, μπορούμε και πρέπει να το κοιτάξουμε, βεβαίως δεν πρέπει να το κάνουμε τώρα, αλλά υποσχόμεθα ότι θα το κάνουμε στην πορεία, και πολιτιστικά. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες οι πολιτιστικές οι οποίες υπό μία έννοια παίζουν κύριο ρόλο στην καθημερινή αντιπαράθεση των εκλογικών αναμετρήσεων. Δεν είναι απλά πλέον πολιτικά τα αιτήματα, είναι και πάρα πολλές φορές αιτήματα πολιτικά τα οποία περνάνε και εκφράζονται μέσα από τον πολιτισμό. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία κανένας μπορεί να συζητήσει για τα πολιτιστικά. Παραδείγματος χάρη, η Λεπέν στις γαλλικές εκλογές κατάφερε να εισάγει στην συζήτηση μια σειρά πολιτιστικά θέματα τα οποία τις προηγούμενες περιόδους ίσως να θεωρούνταν ότι δεν έπρεπε να μπουν. Παραδείγματος χάρη για τις ταυτότητες, για το έθνος, για μετανάστες, για μια σειρά άλλα θέματα. Επίσης πολιτικά
πρέπει να το εντοπίσουμε, όπως σας είπα, κυρίως στον κύκλο αυτόν τον ευρωπαϊκό, το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά χώρες. Δηλαδή πώς αυτές οι χώρες θα μπορέσουν να αντιδράσουν και κυρίως η Αγγλία, η Γαλλία με συγχωρείτε, αλλά και η Αγγλία στη συνέχεια, όσον αφορά σε αυτό το ευρωπαϊκό μόρφωμα, στο οποίο όπως είπα επικυριαρχεί η Γερμανία. Πώς θα μπορέσει να προχωρήσει δηλαδή υπό μία έννοια η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Τρίτο σημείο. Η κατηγορία η αναλυτική, που δεν είναι καθόλου αναλυτική γιατί κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει και μου κάνει τρομακτική εντύπωση γιατί τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον, όχι εμείς αλλά όλος ο κόσμος το χρησιμοποιεί, είναι μια έννοια η οποία προσπαθεί να αναλύσει τα πάντα και να δείξει ότι αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις ήταν μια αναμέτρηση ανάμεσα στον περίφημο λαϊκισμό και στις αντιλαϊκιστικές δυνάμεις. Έτσι νομίζω ότι εάν δεν κάτσουμε να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά ή να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τι είναι ο λαϊκισμός, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τίποτα, διότι πραγματικά η έννοια του λαϊκισμού κατά την άποψή μου είναι μια έννοια που δύσκολα, όχι μόνο κατά την άποψή μου, αλλά από πάρα πολλούς μελετητές, είναι μια έννοια η οποία δεν είναι εύκολα να οριστεί, δεν είναι εύκολο να οριστεί και μάλιστα ως κατηγορία αναλυτική. Αυτό όμως δίνει το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, σε αυτές οι οποίες ας τις ονομάσουμε έτσι καθεστωτικές δυνάμεις, να εξάγουν πολλές φορές συμπεράσματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, στις Ολλανδικές εκλογές, ο Βίλντερς, ο ακροδεξιός κατάφερε να κερδίσει παραπάνω ψήφους από ό,τι είχε, σε αντίθεση από το Ρούτε. Όμως όλα τα μέσα τα ευρωπαϊκά, τα καθεστωτικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Juncker, τη Merkel, πανηγυρισμοί, παρότι ο Ρούτερ έχασε 10 έδρες από αυτές που είχε. Δηλαδή θέλω να πω ότι η έννοια του λαϊκισμού πλέον ξεπερνάει όχι την έννοια μιας κατηγορίας που προσπαθούμε να την ορίσουμε, αλλά γίνεται και ένα σύμβολο όπως τη δεκαετία του 90, οι παλαιότεροι θα θυμώνται, η παγκοσμιοποίηση και η ανταγωνιστικότητα ήταν σύμβολα τα οποία τα χρησιμοποιούσαμε όπως μας άρεσε και όπως θέλαμε. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ξεπεράσουμε την έννοια του λαϊκισμού ως αναλυτική κατηγορία. Θα μπορούσαμε να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι τα ακροδεξιά κόμματα είναι ακροδεξιά, τα κόμματα της αριστεράς είναι αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι του κέντρου και πάει λέγοντας. Εκείνο το οποίο υπό μία έννοια φαίνεται μετά από αυτό τον εκλογικό κύκλο είναι κάτι το οποίο είχε ξανασυμβεί και τη δεκαετία του 90. Δηλαδή τη δεκαετία του 90 κυρίως με τον Μπλερ ως αιχμή του δόρατος αλλά και μια σειρά άλλα κόμματα, κυρίως αδημοκρατικά, ήταν τότε που όλοι προσπαθούσαν να πάρουν το χώρο του κέντρου. Δηλαδή όλα τα κόμματα προσπαθούσαν να καταλάβουν αυτό που ονομαζόταν κέντρο. Τώρα τι είναι αυτό το κέντρο, επίσης είναι μια ολόκληρη άλλη συζήτηση. Επομένως, βλέπουμε ότι και στη Γαλλία κυρίως και στην Ολλανδία αλλά και στην Ιταλία μετά τις τελευταίες εκλογές, τις δημοτικές εκλογές που έγιναν σε μια σειρά πόλεις, ότι πάλι ο κόσμος προσπαθεί πάλι να στραφεί προς το κέντρο, δηλαδή τα κόμματα να καταλάβουν μια κεντρική θέση, μια κεντρώα θέση, την οποία κατά την άποψή μου επαναλαμβάνει αυτό που έγινε το 90 και υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την ουσία της δημοκρατίας, η οποία ουσία της δημοκρατίας είναι συγκρουσιακή και δεν αφήνει με αυτόν τον τρόπο να εμφανιστούν, δηλαδή να κάνουν την εμφάνισή τους καθαρά, έτσι, η πόλη της λαϊκής υπογειμενικότητας από τη μια μεριά και η πόλη, αν θέλετε, της αντίθετης πλευράς. Πάλι δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση σαν να θέλουμε να κρύψουμε αυτό το οποίο πραγματικά γίνεται. Και αυτό το οποίο πραγματικά γίνεται είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εκφράσεις από την άκρα δεξιά, η οποία μπορεί να μην πήρανε την πλειοψηφία ή μπορεί να μην κατάφερε να συγκροτήσουν κυβερνήσεις,
Αλλά εν πάση περιπτώσει έκαναν ένα βήμα μεγαλύτερο στον εκλογικό χάρτη, τουλάχιστον τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε, έχουμε μέχρι τώρα. Τώρα, το τέταρτο σημείο. Αυτό το οποίο πανηγυρίζεται, και δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζεται, αλλά ο κόσμος πρέπει να ελπίζει και πρέπει να δίνει ελπίδα στον κόσμο, είναι ότι πλέον ο γαλλογερμανικός άξονας ξαναεμφανίζεται ως κρατεός άξονας για να μπορέσει να προχωρήσει την Ευρώπη προς τα μπροστά. Αυτό πανηγυρίζεται από όλους τους τρόπους. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, έχουν βγει και βιβλία, ότι υποστηρίζουν από τη στιγμή που η Γαλλία και η Γερμανία θα τα βρουν, μπορούν να συμφωνήσουν, όλη η Ευρώπη θα συμφωνήσει. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, αυτά είναι να συμφωνήσουν αυτοί οι δύο. Αυτό ιστορικά έτσι είναι, δηλαδή με την έννοια αυτή ότι πάντοτε ο γαλλογερμανικός άξονας ήταν ο μοχλός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επιτρέψτε μου ότι να πω ότι παρότι ήταν με αυτό τον παρότι ήταν αυτός ο μοχλός ανάπτυξης, οι εξελίξεις μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητα αυτού του άξονα από τη στιγμή που μια σειρά άλλες χώρες και μεγάλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά, νομίζω, κάτι το οποίο το ξέραμε από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η ΕΟΚ, το 1957. Δηλαδή υπήρχε ένας συγκεκριμένος καταμερισμός, αν θέλετε, ανάμεσα ακόμα και τότε από τον Ντεγκόλ, τον Αντενάουερ, το οποίο συνεχίστηκε μετά από τον από τον Σμιθ και τον Ντεστέν, συνεχίστηκε μετά από τον Μιτεράν και τον Κολ. Ένας καταμερισμός, μια προσπάθεια καταμερισμού ισχύως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος όμως όσο περνούσαν τα χρόνια αποδεικνύεται ότι πάντοτε κερδίζουν οι Γερμανοί. Πάντοτε οι Γερμανοί καταφέρνουν με τον αλφαβήτα τρόπο να ξεπεράσουν, αν θέλετε, όλους τους μηχανισμούς που στείνονται από τη μεριά της Γαλλίας, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική, ακόμα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια σειρά άλλους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, έτσι σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέχρι το 1993, όπου πραγματικά εκφράστηκε σε όλο το μεγαλείο θεσμικά πλέον και η επικυριαρχία της Γερμανίας. Τώρα ξαναέρχεται, το ξέρετε, αυτό το Μερκρόν, δηλαδή Μέρκελ και Μακρόν, έτσι, κάτι το οποίο δεν υπήρχε την εποχή του Ολάντ, δεν έγινε ποτέ Μερκολάντ, δεν βγήκε, γιατί επί της ουσίας ο Ολάντ φαίνεται ότι δεν υπήρξε ποτέ ως πραγματικός εκφραστής, ας πούμε, της γαλλικής, θα έλεγα, υπερηφάνειας. Επομένως, βλέπω να επαναλαμβάνεται αυτή η κατάσταση η οποία ιστορικά μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, και δεν θέλω να αμφιβάλλω καθόλου το τι θα κάνει, δεν μπορώ να πω τίποτα θα κάνει ο Μακρόν, αλλά από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, για να μπορέσει όλοι οι αναλυτές και όλοι οι μελετητές και όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι ότι για να μπορέσει ο Μακρόν να αρχίσει να συζητάει για το σχέδιό του, θα σας πω μια κουβέντα μετά αμέσως, για το σχέδιό του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη της Μέρκελ, που σημαίνει, το είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, ότι πρωταρχικά πρέπει να γίνει μια agenda render ή hertz, όπως λένε, έτσι μια αλλαγή. Hertz ή hertz. Α, έτσι προφέρεται. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτή η αλλαγή στην αγορά εργασίας, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει την εμπιστοσύνη, δηλαδή υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Η γαλλική οικονομία θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί, έτσι, σύμφωνα με τα πρότυπα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι,
της Γερμανίας και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Μακρόν να αποκτήσει μια συγκεκριμένη εμπιστοσύνη και να προβάλλει τα αιτήματά του, αν θέλετε, το όνειρό του, το πρόγραμμά του για την προχώρηση της ενοποίησης Ευρώπης, το οποίο καμία από αυτές τις προτάσεις που κάνει Μακρόν δεν είναι καινούργιες. Έτσι, άμα πάτε στο ραπόρτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 5 Προέδρων το 2012, θα δείτε ότι επί της ουσίας υπάρχουν όλες οι προτάσεις εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτό με κάνει πολύ σκεπτικό, όχι τόσο για το τι θα καταφέρει ο Μακρόν, αν θα μπορέσει δηλαδή να επιβάλλει, μακάρι να μπορέσει να επιβάλλει ένα φρένο, ας πούμε, στην επικυριαρχία της Γερμανίας, αλλά πολύ φοβούμαι κάτι άλλο, ότι τελικά αυτή η αιμονή των Γερμανών να κάνουν τις οικονομίες των άλλων χωρών σαν τις δικιά τους, ή εν πάση περιπτώσει αυτό λένε, δεν ξέρω αν το θεωρούν ότι έτσι πρέπει να είναι, σημαίνει ότι τελικά πάμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα έχει 15-17 ίδια αυγά. Ένα καλάθι με 15 ίδια αυγά. Αυτά λοιπόν αυξάνουν τρομακτικά την εντροπία. Οι ίδιες οικονομίες δεν έχουν κανένα νόημα. Αφενός μεν οικονομικά, αφετέρου και πολιτισμικά. Ο Αγκάμπεν έγραψε ένα άρθρο στη Ρεπούμπλικα το 2013, στο οποίο επικαλείται το βιβλίο του Κοζεύ, του Αλεξάνδρου του 47, για τη Λατινική Αυτοκρατορία. Στο οποίο, και με αυτό θα κλείσω, στο οποίο ο Αγκάμπεν, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε ο Κοζεύ το 47, ότι προσέχτε Γάλλοι, ήταν τότε σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, προσέχτε Γάλλοι, διότι ό,τι και να κάνετε, η τρομακτική οικονομική δύναμη των Γερμανών δεν πρόκειται να συγκρατηθεί και τελικά θα φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε. Είπε λοιπόν ο Κοζεύ και το επαναλαμβάνει ο Αγκάμπεν, ότι βασική προϋπόθεση, εάν μπορεί να υπάρξει μια ενοποίηση, είναι όχι να φτιάξουμε 15 όμοια αυγά, αλλά να μείνουμε στις ιδιαιτερότητες πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές της κάθε χώρας. Διότι εάν δεν υπάρχουν αυτές οι πολιτισμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να προχωρήσουμε προς μια ενοποίηση. Και μάλιστα επειδή αυτός πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, έτσι θεωρεί ότι θα μπορούσε η Γαλλία μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις των Μεσογείων να δημιουργήσει μια ένωση η οποία να αντιπαραταθεί ή εν πάση περιπτώσει να σταθεί απέναντι στη Γερμανία. Κλείνοντας, μια κουβέντα μόνο σε αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, πώς να το πούμε, οι Γερμανοί έχουν καταφέρει να κερδίσουν το momentum, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Κανένας δεν θέλει αυτή τη στιγμή να τα βάλει και δεν μπορεί να τα βάλει με την Γερμανία. Επομένως, περιμένουμε εναγωνίως να δούμε πώς θα χειριστεί το θέμα ο Μακρόν, διότι εάν η Γαλλία δεν κάνει οποιαδήποτε κίνηση προς μια κατεύθυνση, είναι αδύνατον η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ή το Λουξεμβούργο, ή δεν ξέρω εγώ, η Δανία, ή σε μια άλλη χώρα, αν εφουσία στην πολιτική της ισχύως, να μπορέσουν να επιβάλλουν την άποψή τους στους Γερμανούς. Επίσης, ο Μακρόν δεν φαίνεται να απαντάει σε αυτό το σχέδιο των 5 ταχυτήτων, εκ των οποίων η τρίτη είναι η πιο σημαντική, ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, το οποίο είναι επεξεργασμένο αρκετά και προχωρημένο από τους Γερμανούς, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, προχωράνε και σε καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στις χώρες, με βάση τη νέα τεχνολογία, με βάση τα ρομπότ και πάει λέγοντας. Επομένως, περιμένουμε αγωνίως να δούμε πώς θα χειριστεί τα πράγματα ο Μακρόν, αλλά από τη στιγμή που θα εξαναγκαστεί, το επαναλαμβάνω και κλείνω, να προχωρήσει πρώτα σε μία μεταμόρφωση της γαλλικής οικονομίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Γερμανίας, νομίζω ότι ήδη θα έχει χάσει τον πρώτο γύρο. Ενδιαφέρον είναι κάποια στιγμή να συζητήσουμε και να συγκρίνουμε και τις δύο οικονομίες. Το επιχείρησε ο Βεργόπουλος σε ένα άρθρο του τελευταία,
ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία, διότι εδώ άλλα παραμύθια υπάρχουν και πάρα πολλά ψέματα λέγονται για την κατάσταση της γαλλικής οικονομίας. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι η γαλλική οικονομία αυτή τη στιγμή παραπέει και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.